Καλησπέρα σας από το κλειστό γήπεδο Μπουρναζίου, Γιώργος Στεφανόπουλος. Έχουμε σήμερα πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό μάτς για το πρωτάθλημα της Master League στο μπασκετάκι με Milwaukee Sucks απέναντι σε Lion Men, δύο εξαιρετικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι Milwaukee Sucks έχουν στα τελευταία 8 παιχνίδια πρωταθλήματος έχουν 7 νίκες, έχουν κάνει μεγάλο ντεμαράζ. Lion Men σταθεροί όλη τη χρονιά, έχουν κλειδώσει τα play-off. Απ' την άλλη, οι Sucks θέλουν να μπουν και χρειάζονται μία νίκη στα επόμενα παιχνίδια, δηλαδή το σημερινό απέναντι σε Lion Men ή απέναντι στους Hood, οι οποίοι είναι πρώτοι. Και αυτή η νίκη θα είναι και αυτό που θα τους βάλει στα play-off. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς το σημερινό παιχνίδι και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα η Sucks στην επίθεση. Την πρώτη την επίθεση την πήραν οι Lion Men, αλλά στόχισαν. Το σούτ είναι για δύο, αλλά είναι άστοχο. Από τον Τσίνα. Τώρα το σούτ από μέσα απόσταση είναι επίσης άστοχο από τον Σημακόπουλο για τους Lion Men. Και απ' την άλλη η Sucks περνάει μπάλα μέσα στο low post και είναι το φάουλ εκεί. Φάουλ πάνω στον Γάτσιο, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Θα στοχίσει την πρώτη χωρίς σκορ ακόμα το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο λεπτό του μάτς. Και τώρα έρχεται το πρώτο καλάθι, έστω και με μια ελεύθερη βολή. 1-0. Για τους Sucks. Πάντα ο Δημητρίου με την μπάλα για τους Lion Men. Περνάει μέσα στο low post για τον Σκιαμίτρο. Το shoot είναι για 3, αλλά είναι άστοχο. Άλλο ένα shoot τώρα, άστοχο και αυτό, από τον Ασημακόπουλο. Και λάθος από τους Lion Men. Λοιπόν, οι Sucks φεύγουν στην επίθεση, αλλά κάνουν το λάθος. Λάμε ξανά στην επίθεση. Σκιαμίτρος πάντα με την μπάλα, βάζει πλάτη, μοιράζει έξω για το ελεύθερο σουτ του Μακρυγιάννη, άστοχο. Το δώρο του Μπλάρη εκεί και καλή άμυνα εκεί, πολύ καλή άμυνα του Θεοδόρου, ο οποίος έκλεισε για το double team και κατάφερε να κερδίσει την μπάλα για την ομάδα του, αφού τελευταίος ακούμπησε παίκτη στο Milwaukee Sucks. Το σούτ είναι για 3, ξαφνικό, άστοχο. Ένα σούτ από τον Σκιαμίτρο και μετά στο follow ο Θεοδόρου αστόχησε επίσης. Το σούτ τώρα είναι εύστοχο για τους Milwaukee Sucks που κάνουν το 3-0. Ήταν για 2 το σούτ του Φωτόπουλου. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να σκοράρουν οι Lion Men. Θεοδόρου σηκώνεται για 3. Μέσα! Ωραία εκτέλεση εκεί από τον Θεοδόρου που ισοφαρίζει σε 3-3. Με 7 λεπτά να απομένουν
για την λήξη του περίοδου. Συνεχίζουμε. Δίνει ο Καζάς για τον οικονόμου που κάνει εκεί τις τρίπλες. Πάει μέχρι μέσα, σηκώνεται σουτάρι αστοχή. Δύσκολο ήταν το σουτ, δεν ήταν εύκολο. Και τώρα κατεβάζει ο Δημητρίου για τους Lionmen και παίρνει το φάουλ από τον Καζά. Μοιράζει για το σουτ που δεν κάνει τελικά ο Ασημακόπουλος και παίρνει ο Σιαμήτρος, ο οποίος φτάρει για τρεις με ασφιχτική πίεση, αστοχή, rebound όμως είναι και πάλι για Lionmen και από την παρέμβαση παίκτη των Sacks και συγκεκριμένα του οικονόμου, η μπάλα είναι ξανά για τους Lionmen. Πάει μέχρι μέσα εκεί και κόβεται τον Δημητρίου. Φιλόδοξη προσπάθεια, αλλά δύσκολα πράγματα εκεί. Και απ' την άλλη, σε μια γρήγορη επίθεση στο transition, ο Καζάς παίρνει το φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Ήταν μια ευκαιρία εκεί για goal foul, αλλά δεν ήρθε. Ήρθε όμως μόνο το φάουλ και οι δύο ελεύθερες βολές που θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 5-3. 6 λεπτά για την πρώτη περίοδο. 5-3 το σκορ. Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ, με καλές άμυνες, με ενέργεια. Θεοδόρου για το Σκιαμήτρο μέσα. Πολύ ωραία συνεργασία εκεί. Και ο Σκιαμήτρος τελειώνει τη φάση. Ωραίο καλάθι για τους Lionmen, 5-5. Έχει την μπάλα ο Τσίνας, πηγαίνει μόνος του, τελικά δίνει την μπάλα στον Γάτσιο που σκοράρει. 7-5, ξανά μπροστά η Milwaukee Sacks. Θεοδόρου για Σιαμήτρο, ξανά η συνεργασία, Σιαμήτρος μέσα. Ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει. Έχει βάλει πάντως το καλάθι, αυτό είναι το σημαντικό. Για να γράψει το 7-7. Θεοδόρου καλή άμυνα εκεί. Πιέζει αρκετά το κατέβασαν της μπάλας από τον Τσίνα, ο οποίος τελικά περνάει μέσα για το Γάτσιο. Ξανά Τσίνας. Δίνει έξω για το Φωτόπουλο. Θα κάνει κάποιες τρίπλες και θα πάρει ένα σούτο high post για 2, θα στοχίσει. Και απ' την άλλη τώρα Lionmen. Καλή πάσα. Σταματάει όμως ο εφνιδιασμός. Φτάνει στο Σιαμήτρο η μπάλα. Την αφήνει να φτάσει έξω και να σουτάρει για τρεις. Πιέστηκε εκεί στο low post, του φύγει η μπάλα προς τα έξω, αλλά δεν ξαναπήγε μέσα. Τη βρήκε κάπου εκεί στο τρίποντο, πάτησε για τρεις, σκόραρε και έγραψε το 7-10. Φάουλ έχουμε εδώ. Είναι το φάουλ του Ασημακόπουλου στον οικονόμου. Και οι δύο ελεύθερες βολές για την ομάδα των Milwaukee Sacks. Μία στις δύο για τον οικονόμου και ξανά Lionmen μπροστά
στην επίθεση. Με την μπάλα να φτάνει στον Σιμακόπουλο, παίζει με το Σιαμίτρο, του δίνει στο low post. Εκείνος γυρνάει, κάνει ένα ωραίο σουτάκι, πάρα πολύ ωραίο το fade away από τον Σιαμίτρο εκεί. Και 8-12. Σιαμίτρος έχει κάνει φοβερό μάτς μέχρι στιγμής. Διείσδυση, όχι, αλλά μόνος του κάνει το follow ο Καζάς. 10-12. Θοδωρού παίρνει screen από τον Δουκέρι, στάρια 2 αστοχή. Σάξ είναι ξανά στην επίθεση, στον ευνηδιασμό. Δεν θα βγει, έχουν γυρίσει τώρα οι Lion Men. Μπάλα όμως περνάει εκεί στο Γάτσιο, ο οποίος γυρνάει με το δεξί. Αστοχή. Και Θεοδόρου. 3 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. 10-12 το σκορ. Μπροστά οι Lion Men. Λάθος τώρα εκεί. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα του Κέρις. Περνάει ωραία, αλλά δεν καταφέρνει να εκτελέσει σωστά ο Τσίνας. Σουτ για 3 είναι, αλλά είναι άστοχο τον οικονόμου. Η μπάλα ξανά για τους Lion Men που φεύγουν στο transition, πάνε για δευτερεύοντα, δεν τον βγάζουν. Πρέπει να ηρεμήσει το μάτς, αλλά δεν το κάνει εκεί ο Δημητρίου. Και χάνεται η μπάλα. Αφού το βγήκε ο ευνηδιασμός, έπρεπε λίγο να ηρεμήσει η επίθεση, να πάει σε σετ. Δεν έγινε αυτό και χάθηκε η μπάλα. Αλλαγές τώρα γίναν για τους Milwaukee Sacks, φρεσκάρει την πεντάδα ο προπονητής τους. Χαμηλά η μπάλα. Περίεργο το καλάθι εκεί που ήρθε από τον Μαυροειδή. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και απ' την άλλη, άλλη μια ωραία προσπάθεια, αυτή τη φορά για τους Lion Men. Με τον Θεοδόρου να στοχεί, αλλά το Σιαμίτρο να είναι και πάλι εκεί, παντού είναι. Να παίρνει το επιθετικό rebound και να σκοράρει. 12-14 για Lion Men. Και απ' την άλλη, άλλο ένα καλάθι για τον Καζά, που έχει κάνει ζημιά. Για το 14-14. Τρομερό μας παρακολουθούμε. Σιαμίτρος πάει μέχρι μέσα. Δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία του εκεί στο τελείωμα, το χάσε. Και απ' την άλλη τώρα η Σάξ, αλλά γυρνάει ο Σιαμίτρος που είναι παντού, κλέβει την μπάλα. Απ' την άλλη ο Σιμακόπουλος αφήνει για Δημητρίου, ξανά Σιμακόπουλος, Σιαμίτρος. Κόβει ο Θεοδόρου, την παίρνει. Τρίπλες. Παίρνει το σκρίν από το Δουκέρι και φτάνει μέχρι το καλάθι από την baseline. Πολύ ωραία προσπάθεια. 14-16. Τσίνας, το σκρίν από το Μαυροειδή, δεν το παίρνει, πάει από την άλλη. Τελειώνει μόνος του, όχι. Και ξανά Lion Men, Θεοδόρου, για Σιαμίτρο. Περνάει η μπάλα μέσα στον Ασμακόπουλο, παραλίγο να τη χάσει. Τελικά οι Lion Men αστόχησαν στην επίθεσή τους και οι Sacks περνάνε σε δικιά τους επίθεση και κερδίζουν φάουλ. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Lion Men. Το επόμενο είναι βολές. Οπότε θα παίξουν καθαρή άμυνα τώρα, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον. Θεοδόρου εκεί. Είπα Θεοδόρου γιατί μαζί του και εγώ μπερδεύτηκα με το
με το screen, το οποίο δεν το πήρε ο παίκτης των Σάξ, έκανε προσπίση και πήγε από την άλλη. Τέλος πάντων η μπάλα κατέληξε σε ένα άστοχο σούτ για τους Σάξ και το δεκάλεπτο λίγει με 16-14 για τους Lionmen. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο. Milwaukee Sax Lionmen 14-16 σε ένα εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο με ένταση, με φοβερές μονομαχίες, με ωραίο μπάσκετ και δύο ομάδες δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Ξεκάθαρα ο MVP του μάτς μέχρι στιγμής, αυτός που έχει ξεχωρίσει σαν την λίγαμε στο γάλα, είναι ο Σκαμίτρος. Εδώ βέβαια έχουμε ένα καλάφι για τους Σάξ με τον Γανέλη. Σοφαρίζουν σε 16-16. Πολύ καλός και ο Θεοδόρου στο πρώτο. Εδώ η πάσα και το λάθος. Δημητρίου την έχασε μέσα από τα χέρια του. Ο Κωνσταντίνος Δημητρίου, όχι ο Γιώργος που ακούγαμε, που ακούγατε τόση ώρα. Σουτιατρής είναι εύστοχο. Το πήρε εκεί, δεν το φοβήθηκε καθόλου ο Τσίνας και δικαιώθηκε. Απ' την άλλη παίρνει ένα σουτιατρής και ο Δημητρίου που εξηλαιώνεται για το προηγούμενο λάθος του. Βέβαια το σουτ τελικά δεν είναι για τρεις, από ό,τι βλέπω στο πίνακα του σκορ. Για δύο ήταν, πατούσε, 19-18. Παραμένουν μπροστά οι Σάξ, οι οποίοι βάζουν άλλο ένα καλάθι εκεί με το Μαυροϊδί. Και φεύγουν με τρεις μπροστά, 21-18. Θεοδόρου πατάει για τρεις. Όχι, το rebound τελικά είναι για τους Σάξ μετά από κάποιες διεκδικήσεις εκεί. Τσίνας πάει να περάσει μια παρακινδυνευμένη πάσα. Τελικά τι έχουμε, με το πόδι έχει κοπεί η πάσα αυτή και έχουμε επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους Milwaukee Sacks. Η επαναφορά είναι παρακινδυνευμένη, τελικά διπιάνει την μπάλα ο Κατζάς, βγάζει έξω για το ελεύθερο σου του Τσίνα για τρεις. Ο Τσίνας και 24-18 για τους Milwaukee Sacks. Φάουλ το Θεοδόρου. Ο Τσίνας το έχει κάνει, νομίζω. Δημητρίου στην επαναφορά για Θεοδόρου. Φτάνει μπάλα στο Σιαμίτρο. Τον έχουν κλείσει καλύτερα σε αυτό το δεκάλεπτο οι Σάξ. Το σούτ είναι για τρεις, αλλά είναι άστοχο πολύ από τον Φραντζέσκο. Και από την άλλη πλευρά η Σάξ. Και τον Καζά να περνάει μέσα, η μπάλα όμως βγαίνει και πάλι έξω για ένα σούτ για τρεις. Άλλο ένα από τον Καβαθά αυτή τη φορά. Και άλλο σούτ για τρεις για τους Milwaukee Sacks, οι οποίοι έχουν πάρει φωτιά πραγματικά και έχουν φύγει μπροστά με 9 πλέον, 27-18. Προσπαθούν οι Lionmen εδώ με Θεοδόρου. Φάουλ είναι. Παίρνει φάουλ και θα πάει για δύο βολές. Αρχίζει στην πρώτη ο Θεοδόρου. Βάζει τη δεύτερη και 27-19 με 7 λεπτά να μένουν για την λήξη της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου.
σε αυτά τα τρία πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου έχουν κάνει τρομερό ντεμαράζι οι Milwaukee Sacks. Έχουν βάλει τρίποντα και έχουν φύγει μπροστά. Και εδώ έχουμε μια πολύ καλή άμυνα στο Θεοδόρου, ο οποίος πήγε να φύγει απ' έξω και ίσως να πάρει και το φάουλ, αλλά είναι καθαρή η φάση. Έπαιξε καλή άμυνα ο Καζάς και κέρδισε την μπάλα για την ομάδα του. Καζάς τώρα έχει βρει η μπάλα στα χέρια του Δουκέρι, αν δεν κάνω λάθος, και είναι για τους Sacks, οι οποίοι προηγούνται με 8 και θέλουν να μεγαλώσουν το προβάδισμά τους. Έχει κολλήσει εδώ λίγο η επίθεση, 3-2, ένα σουτ τελευταία στιγμή, έξω. Ο Γανέλης εκεί δεν είχε άλλη επιλογή, πήρε το σουτ, αυτό βασανιστικά βγήκε έξω, αλλά πήραν το επιθετικό rebound. Οι Sacks φτάσανε σε άλλη μια οργανωμένη επίθεση και σε ένα καλάθι, το οποίο τους φέρνει μπροστά με 10. 29-19, 6 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και time out. Επιστροφή από το time out. Lionman με την μπάλα στα χέρια και Θεοδόρου κατεβάζει. Βγαίνει από τα screen και σωστά από το high post για 2 Δημητρίου, αλλά στο χ. Και ξανά Milwaukee Sacks στην επίθεση. Για 3 το shoot είναι βιαστικό. Θα μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω υπομονή εκεί ο οικονόμου. Σούταρε για 3 υποπίεση, εκτός λογικής. Αστόχησε, 29-19. Ο Κέρις βάζει μέσα τον αντίπαλό του και βγάζει έξω για ένα ελεύθερο σουτ, το οποίο είναι άστοχο από τον Φραντζέσκο, αλλά πολύ ψηλά στο rebound εκεί ο Θεοδόρου, ο οποίος κάνει και την επαναφορά τώρα. Σουτάρει για 2 έξω. Και Milwaukee Sacks. Ηρεμεί ο Καζάς στο παιχνίδι εκεί. Οικονόμου δίνει μέσα στον Μαυροϊδή. Και το σουτ για 3 είναι έστοχο αυτή τη φορά τον Οικονόμου. Τώρα γύρισε η μπάλα, έφτασε στα χέρια του. Πριν airball, τώρα άγγιχτο. Έτσι είναι. Όχι, δεν έκανε την κίνηση εκεί που ήθελε ο Λουκέρης και έκανε το λάθος ο Θεοδόρου. Και η Sacks είναι και πάλι στην επίθεση. Καζάς, προσποίηση. Τι έχει γίνει εκεί, μπερδευτήκανε. Αλλά μπερδευτήκανε, ξεμπερδευτήκανε. Το καλάθι μπήκε από τον Καβαθά. Περίεργη επίθεση εκεί, πολύ περίεργη. Θεοδόρου πάει σε μια ατομική προσπάθεια, αστοχή και είναι ξανά το rebound για τους Milwaukee Sacks. Έχουν το momentum αυτή τη στιγμή. 29 είναι ελεύθερος, θα πάρει κι άλλο. Όχι. Δεν έφτασε. Το σκορ όμως έχει αρχίσει και ξεφεύγει για τους Milwaukee Sacks, 34-19, με μία αδιανόητη δεύτερη περίοδο για την ομάδα του Κυριτσόπουλου. Λέανον τώρα πρέπει να βρουν λύσεις. Πρέπει να βρουν λύσεις να μείνουν κοντά στο σκορ, γιατί
παιχνίδι έχει αρχίσει και αποκτά μια τροπή πολύ κακή για αυτούς. Μακρυγιάννης βγάζει έξω για κανέναν. Ανάμεσα στους δύο συμπαίκτες του πήγε η μπάλα. Γκολ θα λέγαμε. Και με αυτή τη κακή πάσα και το λάθος για τους Lionmen έχουν επίθεση και πάλι οι Sacks που προηγούνται 34-19 με 3 λεπτά να μένουν για το ημίχρονο. Η μπάλα περνάει μέσα και γίνεται το φάουλ στο Γάτσιο. Στο Σιαμίτρο είναι το φάουλ. Αλλαγές για τους Lionmen. Περνάνε μέσα Δημητρίου και Σμακόπουλος. Θεοδόρου και Φραντζέσκος αντίστοιχα αποσύρονται. Δίνει για το σούτ μέσα απόστασης που βρήκε εκεί ο Γανέλης, αλλά στοχή. Rebound ξανά για τους Sacks. Έχουν πάρει πολλά rebound. Οικονόμου Γανέλης. Απέναντι η μπάλα από την άλλη πλευρά για το Μαυροειδή. Τελικά τώρα φτάνει έξω στον Καβαθά που στάρει για 3 έξω, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος, νομίζω δεν προλάβε. Αυτό έχουν δείξει οι διαιτητές νομίζω. Μήτρος στο low post βγάζει την μπάλα για ένα σουτ που βρήκε εκεί όλο μόναχος ο Ασμακόπουλος και το βαλέ για 3. Εδώ όμως είναι κακό το αμυντικό transition για τους Lionmen. Ευτυχώς για αυτούς δεν καταφέρνουν να βάλουν το καλάθι οι Sacks. Και απ' την άλλη ο Σιαμίτρος πάει με τα όλα εκεί μέχρι το καλάθι και παίρνει το foul. Θα πάει για 2 βολές. Τα 4-22 πετύχανε 4 αναπάντητους πόντους οι Lionmen, διατηρώντας το σκορ σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Οικονόμου τώρα. Καβαθάς, όχι. Λοιπόν για τους Lionmen που πάνε τώρα να χτίσουν ένα δικό τους momentum. Σιαμίτρος, αν το βάλει είναι σημαντικό, όχι. Και τώρα πάλι Milwaukee Sacks, Οικονόμου, περνάει μέσα, υπάρχει φάουλ. Φάουλ έκανε ο Δημητρίου, ο οποίος μπορεί να βρει και την μπάλα, αλλά με το άλλο χέρι είχε αγκαλιάσει τον αντίπαλό του. Αυτό το έδειξε και ο διαιτητής, το παραδέχτηκε. Μαυροειδής, Καβαθάς για 3, όχι. Σιαμίτρος κοιτάει για τη γρήγορη πάσα, δεν την βρίσκει. Και τελικά ξανά καταλήγει στα χέρια του η μπάλα για να την κατεβάσει ο ίδιος. Του φύγει η μπάλα εκεί στη διήθυση που προσπάθησε να κάνει, την έχασε. Η μπάλα ξανά για τους Sacks. Μαυροειδής, όχι, ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει. Σιαμίτρος, παρακινδυνευμένη πάσα, κλάπηκε. Ξανά η Sacks. Ναι,
ακολουθεί αλαθών τώρα εδώ. Και η μπάλα είναι για τους Σάξ που θα έχουν την τελευταία επίθεση. 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Κονόμου, περνάει στο Μαυροϊδί και φάουλ για δύο βολές. Έξω η πρώτη βολή. Τη βάζει τη δεύτερη ο Μαυροϊδής. Baseball πάσα. Κλέψανε οι Σάξς. Έχουνε 3 δευτερόλεπτα. Ξαφνικά το σούτ, αλλά άστοχο. Και 35-22 τελικά λίγη. Το πρώτο ημίχρονο με ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο για τους Milwaukee Sucks. Το μαζέψανε λίγο στο τέλος εκεί οι Lion Men με κάποια καλάθια και καταφέραν να κρατήσουν τη διαφορά σε ένα επίπεδο που μπορεί να ανατραπεί. Δύσκολα μεν, αλλά μένει να το δούμε. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Φώναξαν και οι Lion Men εκεί δυνατά για το δεύτερο ημίχρονο που ξεκινάει τώρα. 35-22 μπροστά οι Sucks. Και για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Lion Men από εδώ και πέρα. Με το Θεοδόρου να δίνει σωσιά μήτρο. Ο Θεοδόρου φτάνει τελικά στο rebound και βάζει ένα προσωπικό καλάθι. 35-24 μπροστά οι Σάξς. Λάθος από τον οικονόμου Θεοδόρου. Συνδυασμός. Τελικά η μπάλα έφτασε στο high post για το σούτ του Δημητρίου, το οποίο είναι άστοχο. Λιγόγι Σάξς. Το σούτ είναι για 3. Άστοχο είναι από τον Καζά. Και ο οικονόμου ξανά για τον Καζά, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Αστοχή. Δεν υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές. Έφτασε πολύ ψηλά εκεί στο τελείωμα Καζάς, αλλά αστόχησε. Θεοδόρου. Το σουτ για 3 είναι άστοχο. Για την άλλη ο οικονόμου φτάνει στο εύκολο καλάθι, στον εφηδιασμό για το 37-24 για τους Milwaukee Sucks. Θεοδόρου ξαφνικά σηκώνεται για 3, αλλά αστοχή. Πάει να γίνει το κλέψιμο, δεν ολοκληρώνεται. Καταφέρουν οι Σάξ τελικά να κρατήσουν την μπάλα και να φτάσουν σε μια επίθεση. Έχει την μπάλα ο Τσίνας. Στη φογυρίζει, τελικά σουτάρει για 2 από μέση απόσταση και στοχή. 39-24. Περάσαμε τα πρώτα 2 λεπτά της τρίτης περίοδου. Θεοδόρου, σκαμήτρος, πάει μέχρι μέσα, παίρνει την επαφή και θα πάει για 2 ελεύθερες βολές.
βάζει και γράφει το 39-26. Το τελείωμα είναι άστοχο από τον Γκαζά και έχουν ευκαιρία εδώ οι Lion Men να τρέξουν με τον Δημητρίου, να δίνει στο Σιαμίτρο. Ωραία κίνηση εκεί, pivot spin move από τον Σιαμίτρο, φοβερό τελείωμα και 39-28. Η μπάλα φτάνει στη γωνία για τον Γκαζά, ο οποίος είναι ελεύθερος για τρεις και το βάζει. Σιαμίτρος δίνει στο Θεοδόρου, Θεοδόρου σηκώνεται για τρεις μέσα. Σημαντικό τρίποντο εδώ, γιατί είχε πάει ξανά στους 14 διαφορά. Πυρήνει πάλι στους 11 ο Θεοδόρου, 42-31. Οικονόμου, καλή άμυνα αλλά υπάρχει φάουλ. Ασημακόπουλος έκανε φάουλ εκεί στον Οικονόμου. Παναφορά για τους Σάκς. Τρίπλες. Πάει εκεί ο Σίνας να βρει το γάτσο από κάτω, ο οποίος παίρνει την μπάλα, γυρνάει και με αυτή την κίνηση από την baseline βάζει το καλάθι. Άλλο ένα καλάθι για τους Σάξ, 44-31. Θεοδόρου χάνει την μπάλα, του την έκλεψε. Έχει πολύ ωραία ο Φωτόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Σε εκείνον κατέληξε η μπάλα, αλλά νομίζω ότι εκείνος ήταν που έβαλε και το χέρι του και την έκλεψε. Και Μιλγόγι Σάξ τώρα στην επαναφορά. Την μπάλα να φτάνει στον Τσίνα που κάνει ένα κακό σουτ. Σμαγκόπουλος για Δημητρίου για να περάσει μπάλα στο Σιαμίτρο, φάουλ. Πάλα τον Φωτόπουλο. Σιαμίτρο στη γωνία ζυγίζει τις επιλογές του, τελικά κάνει μια πάσα απέναντι για το σουτ άστοχο του Δημητρίου. Rebound από το Γάτσιο, τρέχει ο Οικονόμου μέχρι την άλλη πλευρά πολύ γρήγορα. Έχουν γυρίσει Lion Men, αλλά κάνουν το όχι, φάουλ είναι φάουλ, ναι φάουλ. Νομίζω ότι έχει δώσει τη δευτερόλεπτα διετής, αλλά όχι, πώς θα γινόταν άλλωστε στον αθλητιασμό, πολύ δύσκολο. Φάουλ ήτανε. Τσίνας κάνει στο Γάτσιο η μπάλα. Ωραίο τελείωμα, απαλό αλλά άστοχο. Αλλά το rebound από τον Γκαζά, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να σκοράρει για 2 για το 46-31. 4-35 για το δεκάλεπτο. Θεοδόρου, φοβερή προσπάθεια, χάνει την μπάλα εκεί μέσα από τα χέρια του ο Μακρυγιάννης. Μακρυγιάννης Μακρυγιάννης ή Μακρυγιάννης τώρα Μακρυγιάννης. Ήταν τρομερή προσπάθεια του Θεοδόρου. Το πέρασε μέσα από την πλάτη και η πάσα, αλλά την έχασε μέσα από τα χέρια του Μακρυγιάννης. Γάτσιος δίνει έξω την μπάλα, η μπάλα ξαναπερνάει μέσα. Οικονόμου, Γάτσιος, Τσίνας, σουτ, άστοχο και Σιαμίτρος στο rebound. Δημητρίου τρέχει απ' την άλλη, θέλει να πάει γρήγορα, δεν τα καταφέρνει. Ούτε ο Γιώργος ο Δημητρίου θα πάρει το σουτ, θα τον πάρει ο Σιαμίτρος, ο οποίος θα φτωχίσει για τρεις. Απ' την κορυφή. Και ο Τσίνας τώρα για τον Γκαζά. Φάουλ. Φάουλ από τον Κώστα, του Δημητρίου.
Καζάς περνάει, είναι ολομόναχος με το καλάθι, κανείς δεν κάλυψε εκεί, δεν υπήρξαν βοήθειες εκεί στην άμυνα και βρέθηκε μόνος με το καλάθι ο Καζάς, 48-34. Δημητρίου για τον Κώστα του Δημητρίου. Κακό είναι το σουτ και έχουμε ξανά την μπάλα η Σάξ με Τσίνα. Κονόμου, ο οποίος είναι το μυαλό των Σάξ, περνάει μπάλα συχνά τα χέρια του. Τσίνας, Σκιαμήτρο, είναι πολύ καλή άμυνα, βήματα. Δεν πρόλαβε να αφήσει την μπάλα από τα χέρια του πριν κάνει το έξτρα βήμα ο Τσίνας και υπέπεσε στην παράβαση. Ήθελε και ο Καζάς να πάει για την παγίδα, δεν τον κατάλαβε εκεί ο παίκτης του. Και Θεοδόρου για Σκιαμήτρο. Σκιαμήτρος ξανά για Θεοδόρου που στέρει για 3, είναι άστοχος. Αυτό το δίδυμο πρέπει να ανέβει αν θέλουν οι Λάιναμε να κρατήσουν στο παιχνίδι. Θεοδόρου πολύ ωραία περνάει. Σαν τον άνεμο πάει μέχρι το lay-up. Αυτό χρειάζονται οι Lionmen. 48-36. Καζάς θέλει να παίξει, κάνει ένα βήμα στο πλάι, στο αργιατρή σας στο χ. Θεοδόρου στο rebound, τρέξει στο transition, θέλει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Η μπάλα φτάνει από την άλλη πλευρά για το ελεύθερο σουτ, είναι μέσα για 3 από τον Δημητρίου και να που έχουμε μάτς. 48-39, η διαφορά πέφτει από τους 10 και όλα μπορούν να συμβούν. 1-37 για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου, επιστρέφουμε. Time out. Επιστροφή από το time out, 1,5 λεπτό μένει για το 3ο δεκάλεπτο. Στους 9 έχουν μειώσει τώρα οι Lionmen. Οικονόμου δεν κατάφερε να σηκωθεί για 3, Καζάς. Φάουλ. Ο Δημητρίου το έκανε. Τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Lionmen. Από εδώ και πέρα οι Milwaukee Sucks εκτελούν βολές. Μπαλά έξω, Τσίνας προσποιείται, σουτάρει για 2 και στοχή. Σημαντικό καλάθι αυτό το, για τους Milwaukee Sucks για να σπάσουν λίγο τώρα το ρυθμό των Lionmen. Δημητρίου. Θεοδόρου βγαίνει, προσποιείται. Μπαλά στο Σκιαμήτρο που σουτάρει για 3, έξω. Πάνω για Sucks. Καζάς. Καζάς πάει ένα σουτάρι για 3, δεν το τολμάει τελικά. Μοιράζει και το σούτ είναι για 3, αλλά είναι άστοχο από το Φωτόπουλο. Και ο Θεοδόρου για τους Lionmen. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για τους. Πολλά δευτερόλεπτα θα μείνουν. Όχι. Τελικά πήραν το rebound εκεί οι Lionmen, ενώ πήγαν για μια βιαστική επίθεση. Και Θεοδόρου. Τι έχουμε εδώ? Φάουλ έχουμε. Έχει δοθεί φάουλ σε βάρος των Milwaukee Sucks. Είναι το 4ο και αυτοί τώρα δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Και είναι 8,9 τα δευτερόλεπτα που απομένουν για το δεκάλεπτο. Και τους λέμε να τα έχουν όλα δικά τους. Θεοδόρου. Βγαίνει η μπάλα έξω για το σου που είναι ελεύθερο για 3 και είναι εύστοχο το Φραντζέσκο.
Έμεινε μόνος του εκεί και σκόραρε για 3, ρίχνοντας τη διαφορά στους 8 μετά από πολλή ώρα. Αυτά είναι η διαφορά στους 8. Και κλείνοντας έτσι το 3ο δεκάλεπτο, οι Lionmen αποκτάνε μεγάλη ψυχολογία για να προσπαθήσουν να ανατρέψουν την κατάσταση πλήρως στο 4ο. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο σε ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ, στο κλειστό του Μπουρναζίου Γιώργος Στεφανόπουλος. Στην επίθεση Σάξ και Καλάθη. Ο Τσίνας έστειλε τη διαφορά και πάλι στους 10, 52-42. Θεοδόρου Γεσιαμήτρο. Φτάνει μπάλα μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Εύστοχη όμως. Πολύ ωραίο το καλάθι εκεί από τον Λουκέρι. Το βάλε. Και ξανά στους 8. Πρέπει να βγάλουν άμυνες οι Lionmen τώρα αν θέλουν να γυρίσουν. Δεν αρκεί να βάζουν καλάθια. Πρέπει να μην τα τρώνε κιόλας. Τσίνας. Περνάει μια φοβερή πάσα κάτω από τα πόδια εκεί του αμυντικού των Lionmen. Μπάλα φτάνει μέσα για το εύκολο τελείωμα και το 54-44. Θεοδόρου. Φάουλ. Δεν υπάρχει καλάθι. Θεοδόρου θα σηκωθεί για 3, θα στοχίσει. Και Milwaukee Sucks ξανά στην επίθεση. Καζάς. Τσίνας. Η γνωστή του κίνηση, αλλά αστοχή αυτή τη φορά. Προσποιείται, μπαίνει μέσα και σκοράρει για 2 σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Ξανά στους 8, 54-46. Το σούτ είναι για 3 και είναι εύστοχο. Πολύ σημαντικό τρίποντο εκεί που έβαλε ο Καζάς. Θεοδόρου για 2 άστοχος. Έφερε διαφορά και πάλι στους 11. Δημιουργεί ψυχολογικό αβαντάζ για την ομάδα του με αυτό το τρίποντο ο Καζάς. Έχει ξανά την μπάλα, θέλει να πάρει μια προσπάθεια. Βγάζει την μπάλα έξω, την ξαναπαίρνει. Φάουλ ζητάει, δεν το παίρνει το φάουλ. Και οι Lionmen είναι ξανά στην επίθεση. Σκιαμήτρος. Έβαλε το μαυροειδή μέσα στο καλάθια. Και φάουλ έχουμε εδώ. Ζητάει ένα αντιαθλητικό, δεν ξέρω τι έχει δοθεί. Αντιαθλητικό έχει δοθεί. Εδώ ένα αντιαθλητικό φάουλ σε κρίσιμο σημείο. Με τη διαφορά στους 9 δίνει την ευκαιρία στους Milwaukee Sucks για 2 ελεύθερες βολές και δικιά τους κατοχή. Τη βάζει την πρώτη ο Καζάς και βάζει και τη δεύτερη για να στείλει τη διαφορά στους 11 και την κατοχή ξανά στους Milwaukee Sucks.
πολύ πολύ δύσκολη προσπάθεια εκεί από τον Γανέλη. Αστοχή, αλλά τελικά το rebound δεν κατάφερε να το πάρουν οι Lionmen. Πάσα φτάνει κάπου στο Γκαβαθά. Τζάμπολ. Τι μπάλα είναι για τους Lionmen. Σκαμίτρος που έχει σιγήσει στο... μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημά του. Θεοδόρου. Περνάει, καλή είναι η πάσα. Την παίρνει και την αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο εκεί ο Δουκέρης. 59-50. Μικρό το κακό για τους Lionmen από το προηγούμενο αντιαθλητικό. Ξανά στους 9 είναι. Και έχουν την ευκαιρία τώρα με το Σιαμίτρο να φεύγει, να δέχεται την πάσα και να σκοράρει για 2 στον ευνηδιασμό με ένα πολύ εύκολο lay-up ολομόναχος. Και να γράψει το 59-52. 6 λεπτά απομένουν για τη λήξη του match και η διαφορά πέφτει στους 7 μετά από πάρα πολλή ώρα. Η προσπάθεια εδώ είναι άστοχη από τον Καζά και είναι ξανά στον ευνηδιασμό τώρα οι Lionmen. Σκαμίτρος και πάλι, ο, το χάνει εκεί. Παίρνει ο ίδιος το rebound όμως και κερδίζει το foul. Αλλά έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ο Σκαμίτρος να φέρει το match στους 5. Θεοδόρου, σουτάρει για δέσα πολύ μακριά, άστοχο είναι. Ήθελε εκεί να βάλει ένα μεγάλο σούτ ο Θεοδόρου, αλλά ήταν άστοχο. Η μπάλα έχει πάει κάτω από τις κερκίδες. Τη βρήκαμε. Λοιπόν, Milwaukee Sucks στην επίθεση με Καζά. Να δίνει στον Τσίνα. Χάνει την μπάλα εκείνος και ο Θεοδόρου φεύγει στον εφεδιασμό. Σκαμίτρος. Φάουλ. Ήρθε εκεί, έκοψε σαν τρέιλερ ο Σκαμίτρος. Πήρε την μπάλα του Θεοδόρου, σηκώθηκε πολύ ψηλά πραγματικά. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Κέρδισε το φάουλ, θα μπορούσε εδώ να έχει πετύχει και το καλάθι. Έχει χάσει 2 καλές ευκαιρίες ο Σκαμίτρος να φέρει το μάτς σε πολύ μικρή διαφορά πλέον και χάνει και την πρώτη βολή εδώ, βάζει τη δεύτερη όμως. Εδώ 59-53 προκανίζουν τη διαφορά οι Lionmen τσούκου τσούκου. Προσπαθούν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους οι Milwaukee Sucks. Καζάς, περνάει, σκοράρει. Πάμε, 61-53 στους 8. Θεοδόρου μέσα για Σκαμίτρο, η πάσα είναι καλή. Τελευταία στιγμή την καταλαβαίνει ο Δουκέρης. Τελικά γίνεται ένα τρίποντο το οποίο είναι άστοχο. Και απ' την άλλη ο Γανέλης τρέχει και κερδίζει το φάουλ. 2-2. Το σούτ είναι για 3 από τον Καζά, αλλά είναι άστοχο, αλλά το rebound δεν το παίρνουν οι Lionmen. Είναι σκληρή άμυνα τώρα των Lionmen, οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν. Τσίνας, καλή άμυνα από τον Σκαμίτρο. Άστοχο το σούτ και Θεοδόρου. Μεταφορά μάλλον. Η
μπάλα είναι ξανά για τους Milwaukee Sucks. Σύνας για Καζά, Καζάς περνάει μέσα για Γανέλη, ο οποίος δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Ασμακόπουλος για Θεοδόρου, Θεοδόρου τρέχει, πάει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ. Είναι τέταρτο και από εδώ και πέρα εκτελούν βολές οι Lionmen. Την επόμενη φορά που θα τους γίνει φάουλ. 61-53 με 3-48 να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Lionmen που προσπαθούν να κυρίσουν στο μάτς. Δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Έχουν καταφέρει να ρουγανίσουν τη διαφορά, αλλά όχι να απειλήσουν ουσιαστικά τους Sucks, οι οποίοι κλέβουν και την μπάλα εδώ σε μια κρίσιμη άμυνα. Όλες οι άμυνες θα είναι κρίσιμες από εδώ και πέρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο σιγά σιγά. Καζάς πάει μέχρι μέσα, καλάθι. Φοβερό καλάθι από τον Καζά, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα. Έχει κάνει τρομερή δουλειά για τους Milwaukee Sucks. Θεοδόρου για Σιαμίτρο. Τι έχει δοθεί? Φάουλ. Φάουλ, ναι, φάουλ είναι. Άρα είναι και βολές για το Σιαμίτρο, που θα πάει στη γραμμή. 63-53, διαφορά στους 10. Πρέπει να τις βάλει αυτές τις βολές. Κέρδισε τις βολές. Βάζει και τις δύο. Ένα ζευγάρι βολών για τους Lionmen. 63-55. Και από εδώ και πέρα πρέπει να βγάλουν σχεδόν όλες τις άμυνες οι Lionmen αν θέλουν να έχουν τύχει στο μάτς. Δεν γίνεται αυτό. Το καλάθι μπαίνει. Αν τον οικονόμου. Και η διαφορά στους 10. Πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον. Milwaukee Sucks είναι αγκαλιά με τη νίκη. Time out και επιστρέφουμε. Επιστροφή από το time out. Lionmen με Σιαμίτρο εδώ να παίρνει την επαναφορά. Κατεβάζει ο ίδιος. Πολύ σημαντική επίθεση αυτή. Θεοδόρου. Σταυρωτές. Βγάζει έξω. Ασημακόπουλος. Ωραίες τρίπλες. Ωραίο το τελείωμα, αλλά άστοχο. Και εδώ αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ ζόρικα τα πράγματα για τους Lionmen. Αρχίζουν να χρειάζονται ένα θαύμα σιγά σιγά. Φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Απ' έξω η μπάλα για τους Sucks. Κλέψιμο, ναι, έχει βρει την μπάλα ο οικονόμου. Ο Θεοδόρο εκεί έκλεψε, αλλά τελικά κούμπησε η μπάλα στο χέρι του οικονόμου. Και η Lionmen τώρα είναι στην επίθεση με το δοκέρα στο αριά 2 αναστοχή. Και κάπου εδώ, αν σκοράρουν τώρα οι Sucks, νομίζω ότι επισήμως πλέον έχει τελειώσει το μάτς.
Αζάς. Πέμπτο φάουλ. Του φύγε εκεί η μπάλα, αλλά η άμυνα ήταν πολύ έντονη και τελικά κέρδισε το φάουλο Καζάς. Πάει για δύο βολές. Μέσα. Μέσα και η δεύτερη. Και Θεοδόρου. Τι πάσα, Γάτσιος κλέβει. Στον εθνιδιασμό. Το βάζει. Τέλος. Έβαλε την υπογραφή του. Το μάτς έχει τελειώσει. Καλάθι εκεί από το δοκέρι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον. 69-57 το σκορ, με ένα λεπτό να μένει για τη λήξη. Διαδικαστικού χαρακτήρα αυτές οι σκηνές που βλέπουμε τώρα. Θα το κάνει το φάουλ βέβαια και ο Φραντζέσκος. Καβαθάς βάλει την πρώτη βολή. Βάζει και τη δεύτερη. Θεοδόρου. Φραντζέσκος Καμήτρος. Καμήτρος θα κάνει την πάσα του κέρι Θεοδόρου. Και άλλη πάσα στο κόψιμο. Πολύ ωραία φάση, αλλά μικρή σημασία έχει πλέον. Κάνει το φάουλο Φραντζέσκο στον οικονόμου που θα πάει για βολές. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος τώρα για τα φάουλα αυτά που γίνονται. Είναι πίσω με 12 οι Lionmen. Και το παιχνίδι θέλει 40 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχουμε time out. Επιστροφή από το time out και από ό,τι άκουσα τώρα στο time out των Lionmen, υπάρχει λόγος που γίνονται τα foul και που προσπαθούν να μειώσουν οι Lionmen. Ο προπονητής τους από ό,τι άκουσα είπε ότι αν χάσουν με πάνω από 15 πόντους μπορεί να μπλέξουν σε τριπλές ισοβαθμίες, κάτι τέτοιο άκουσα, οπότε θέλουν να χάσουν με λιγότερο από 15, αυτό κρατάμε. Το σούτ είναι ελεύθερο, είναι άστοχο από το κέρι. Και για να δούμε τώρα εδώ. Δεν ξέρω, θα κάνουν επίθεση, δεν θα κάνουνε. Δεν κάνουνε. Τέλος πάντων, λίγη το μάτς. Έληξε 73-59 υπέρ των Milwaukee Sucks. Τεράστια νίκη που τους βάζει στα play-off. Οι Lionmen λογικά και εκείνοι θα είναι στα play-off. Όλοι ευχαριστημένοι είναι εν τέλει από ό,τι καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι παρακολούθησαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι Milwaukee Sucks κάνανε μια τρομερή εμφάνιση και με πείσμα και καλό μπάσκετ φτάσανε στη νίκη με 73-59. Καλό βράδυ.